Αυτά είναι μια διαδικασία η οποία θα εξελιχθεί όμως σε βάθος χρόνου, γιατί όπως είδατε και με τις άλλες συνεταιριστικές που προηγήθηκαν πέρυσι, οι αποφάσεις ακόμα είναι σε εξέλιξη. Έχει βγει μία μόνο απόφαση για τη Λέσβου Λίμνου που αφορούσε κυρίως τους εργαζόμενους. Οι υπόλοιπες ακόμα είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Άρα δεν πρέπει με αυτή την έννοια να θεωρούμε ότι η άδικη πράξη μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα αναστολής αυτού που έχει γίνει. Ουσιαστικά η προτεραιότητά σας τώρα μετά την απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος ποια είναι? Πρώτα απ' όλα να διευθυνθούν καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η διοίκηση ως διοίκηση είναι ένα ζήτημα αν υφίσταται και περιμένουμε και γι' αυτό γνωμοδότηση, διότι δεν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία αλλά για συνεταιρισμό. Συνεταιρισμό είναι ένωση προσώπων και προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Άρα προς το παρόν όμως δεν μιλώ ως εκπρόσωπος, ως πρώην εκπρόσωπος της διοίκησης. Το πρώτο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να δούμε είναι η διαδικασία αυτή να γίνει με τον καλύτερο τρόπο και να ταλαιπωρηθούν όσο γίνεται λιγότεροι συνέτεροι και βέβαια να μην χάσουν, να χάσουν όσο γίνεται λιγότερα χρήματα. Γιατί είναι σαφές ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία υπάρχει και το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, θα χαθούν οι χρήματα από κάποιους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι βέβαια το τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Να μην εκποιηθούν σε τιμές απαράδεκτες ή τέτοια. Και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και οι πρότασεις που έχουμε κάνει για τη δημιουργία νέου πιστωτικού συνεταιρισμού είναι ακριβώς για να δημιουργήσουμε και κάποιες καλύτερες προϋποθέσεις για να μην το επιτρέψουμε. Να κάνουμε δηλαδή το συνεταιρισμό για να συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες, να διεκδικεί τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Να μην εκποιηθούν δηλαδή σε εξευτελιστικές τιμές, γιατί μέσα από μια τέτοια διαδικασία, όπου ο καθαριστής έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θέλει να τελειώσει γρήγορα τη δουλειά του, κάποια πράγματα θα καταλήξουν με ζημία των συνεταίρων πρώτων, αλλά ενδεχομένως και των δανειοληπτών. Ό,τι αφορά τα δάνεια. Βεβαίως είναι σαφές ότι οι καταθέσεις προστατεύονται. Γίνεται μια προσπάθεια να λυθούν τα τεχνικά θέματα που υπάρχουν με την ΑΛΦΑ, ούτως ώστε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως δώσαμε σήμερα μια ανακοίνωση, να μεταφερθούν και να μπορούν οι καταθέτες να παίρνουν τα χρήματά τους. Είναι σαφές ότι τα χρήματα που έχουν βάλει στην αύξηση κεφαλαίου επίσης θα επιστραφούν και θα μπορούν να τα πάρουν από την ΑΛΦΑ πλέον οι συνέτεροι. Από εκεί και πέρα πρέπει να διευθετηθούν και τα υπόλοιπα θέματα και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες και τους συνεταίρους. Σε αυτά γίνεται μια προσπάθεια να τα δούμε, αλλά πρέπει να τα δούμε και ανεξάρτητα. Πέρα δηλαδή από την διαδικασία του αν ο καθαριστής θα κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει ή με τον καλύτερο τρόπο που πρέπει να παρακολουθείται, πρέπει να δούμε και πώς ως κοινωνία θα σταθούμε για να μην υποστούμε εμείς τις συνέπειες αυτής της απόφασης, η οποία εξυπηρετεί ουσιαστικά, έτσι όπως έχω πει και προηγούμενα, την ανάγκη συγκέντρωση του κεφάλαιου στα χέρια των λίγων. Και όσον αφορά στο δημοσίευμα που είδαμε αυτές τις μέρες σχετικά με την δημοσιοποίηση κάποιων δανείων που είχαν πάρει στελέχη της τράπεζας, τι ισχύει στην πραγματικότητα, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν πρόκειται για καμία αποκάλυψη. Ότι δημοσιεύτηκε από αυτό που είδα και εγώ, γιατί χτες βγήκε, ήμουνα στην Αθήνα και ήρθα πολύ αργά και σήμερα είχα ελάχιστο χρόνο, αλλά από μια πρώτη ματιά που έριξε δεν πρόκειται για τίποτα που δεν το είχαμε κοινοποιήσει εμείς. Αυτό συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, τα αποσπάσματα δηλαδή και οι πίνακες, συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, είναι αναρτημένο ακόμη στο site της δικής μας τράπεζας, αλλά και αν από εκεί ο καθαριστής το αφαιρέσει, οποιοδήποτε μπορεί να το βρει όποια στιγμή θέλει, στο site της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Δεν είναι κάτι κρυφό και δεν αποτελούν παράνομες πράξεις. Οι εικασίες όμως από εκεί και πέρα και κάποια στοιχεία που μεταφέρονται, τα οποία αποτελούν στοιχεία παραπληροφόρησης, ας πούμε ότι 2 στα 3 δάνεια της τράπεζάς μας δεν εξυπηρετούνται, δεν είναι αληθές. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες προσπαθούν, διαχέονται με κάποιο τρόπο και προσπαθούν να τεκμηριώσουν ότι η απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος ήταν δίκαιη. Αυτή η παραπληροφόρηση επιδιώκει να χτυπήσει το θεσμό της συνεταιριστικών τραπεζών και την ιδέα του συνεταιρίζεστε ιδιαίτερα
και να φέρει την λογική ότι το μόνο που μπορεί να περπατήσει είναι ο σκληρός καπιταλισμός των πολύ ισχυρών οικονομικών μονάδων. Δεν είναι έτσι, διότι ο λαός πρέπει να γνωρίζει, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρώτη σήμερα τράπεζα της χώρας τον Δεκέμβριο του 2012 είχε αρνητικά κεφάλαια, 2,7 δισεκατομμύρια αρνητικά κεφάλαια. Η επιλογή όμως της Τράπεζας της Ελλάδος και της κυβέρνησης ήταν να διασωθεί και να ενισχυθεί κεφαλαιακά έτσι ώστε να μπορεί να το κάνει με χρήματα που επιβαρύνουν τους πολίτες. Εμείς δεν ζητήσαμε να κάνει το αντίστοιχο και με τις συνεταιριστικές τράπεζες. Εμείς αυτό που θέλαμε είναι να έχουμε το χρόνο που ούτως ή άλλως είχαμε την υπόσχεση από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα έχουμε το χρόνο και όχι μόνο το χρόνο, αλλά θα έχουμε και βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών. Γιατί από την αρχή, από το 1993 που θεσμοθετήθηκε, είχε αδυναμίες και ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο και είχαμε και την υπόσχεση του διοικητή ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε χρηματοοικονομικά εργαλεία τέτοια που να μας βοηθήσουν να διευκολύνουν το να συγκεντρώσουμε τα κεφάλαια που χρειαζόμαστε. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και οδηγηθήκαμε σε στενά περιθώρια να κάνουμε την ανακεφαλαιοποίησή μας σε πολύ σύντομο χρόνο. Πράγμα που οδήγησε στην αδυναμία κάποιων από τις τράπεζες να το πετύχουν και αποτελεί και κίνδυνο για το τι θα γίνει για τις υπόλοιπες που θα χρειαστεί να ανακεφαλαιοποιηθούν στη συνέχεια. Σας ασκείτε μια κριτική ως διοίκηση ότι δεν καταφέρατε να περάσετε το μήνυμα της σοβαρότητας του προβλήματος που υπήρχε. Δηλαδή, το χρόνο της ανακεφαλαιοποίησης, πολλοί κόσμος δεν κατάλαβε το πόσο μπορεί να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Αισθάνεστε έτσι? Βεβαίως, εγώ να σας πω ότι η διαδικασία έτσι πως εξελίχθηκε καταρχήν μας άλλαξε τη στρατηγική. Εμείς κάναμε ένα σχεδιασμό ο οποίος επεδίωκε να αντλήσουμε κεφάλαια παίρνοντας λίγα χρήματα από πολλούς. Είχαμε μια καμπάνια δηλαδή την οποία προσπαθήσαμε να ξεδιπλώσουμε, η οποία απαιτούσε χρόνο για να επιτύχει αυτό το πράγμα. Έχοντας συμπιέσει τόσο πολύ το χρόνο έπρεπε να μπούμε με εναλλακτικό σχέδιο το οποίο από την αρχή δεν είχαμε και σε αυτό έχουμε ευθύνη. Άρα χρειαζόταν τις ημέρες αυτές τις λίγες που είχαμε στη διάθεσή μας να αλλάξουμε στρατηγική, να πάμε σε μια λογική να προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πολλά λεφτά από λίγους για να προλάβουμε να συγκεντρώσουμε το μεγάλο ποσό και με αυτή την έννοια ενδεχομένως να είχε και κάποιες αδυναμίες. Ό,τι αφορά όμως το αν ήταν τόσο σαφές στην κοινωνία. Τα πράγματα που αφορούν το χρήμα είναι σύνθετα. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή αν λέγαμε κοιτάξτε να δείτε τράπεζα κινδυνεύει να κλείσει ότι δεν θα την οδηγούσαμε νωρίτερα σε κλείσιμο και δεν θα κάναμε επιφυλακτικούς τους ανθρώπους που ήρθαν και στήριξαν την προσπάθεια. Ενδεχομένως αν είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο και όντας λίγο περισσότερη πιεστική και εξηγώντας τους συνεταίρους μας ή και τους πολίτες που ενδιαφέρονταν και καταλάβαιναν την χρησιμότητα του εργαλείου αυτού για την οικονομία της περιοχής, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς ζητούσαμε μόνο χρόνο λοιπόν, όχι χρήματα, δεν μας δόθηκε ούτε ο χρόνος. Κανονικά, αν θέλουμε να είχαμε ισότιμη μεταχείριση, έπρεπε να δοθούν και χρήματα. Δεν δόθηκε. Τα χρήματα όμως τα αφήνουμε κατά μέρος. Είπαμε λοιπόν, δώστε μας το χρόνο, γιατί τα χρήματα που τελικώς ξοδεύει το ελληνικό δημόσιο είναι πολλαπλάσια των χρημάτων που θα χρειαζόμαστε.